στοιχιώτες έκαναν όλα τα μικρά επαγγέλματα στη Σμύρνη, ήταν πράτες, γυρολόγοι, πλούσαν μαστίχοι, λεμονανθούς και άλλα, και κάρβουνα ακόμη και λιβάνι και μοσχολίβανο. Είχαν και τη δική τους συνοικία επάνω στον Άγιο Τρίφωνα. Ήτανε καλοί έμποροι πάνω στον Άγιο Κωνσταντίνο, πάνω από τη γέφυρα των Καραβανιών. Διαλύθηκε όμως αυτή η ενορία κάποια στιγμή γρήγορα. Ο παππούς μου ήταν χιώτης. Είχε ένα μεγάλο καΐκι και εμπορευότανε. Όταν βούλιαξε το καΐκι, αν και έχει προτάσεις, δεν θέλησε να συνεχίσει άλλα καράβια και πήγε πάνω στο Μπαλτσόβα και έφτιαξε ένα μήλο. Εγώ είμαι Σμυρνιός, Βέρος Σμυρνιός, από τον Άγιο Τρίφωνα. Σχολείο πήγα στον Άγιο Δημήτρη, πάνω. Διευθυντής ήταν ο πρόιος με το μουστάκι. Πήγα μέχρι την τρίτη τάξη, με το μουστάκι, εκείνο το όμορφο, πήγα μέχρι την τρίτη τάξη. Μετά πήγα στο μαγαζί του θείου μου, πάνω στον Άγιο Τρίφωνα, στο παντοπολείο του Κώστα του πρόιου. Πουλούσαμε πολλά πράγματα, και μπαστούρμαδες και μυρωδικά και μπαχαρικά, όλα τα πάντα. Το πρωί πηγαίναμε στις γειτονιές και παίρναμε τις παραγγελίες και το μεσημέρι πουλούσαμε. Εκεί να δείτε τι γινότανε. Και μετά στο σχολείο είχα συμμαθητή και τον Αρίστο, τον Ωνάση, ξέρετε, ο Ωνάσης. Ήταν ένα γεροδεμένο παλικαρόπουλο με μαύρα μάτια και πολύ μελαμψό δέρμα, πολύ μελαμψός. Πήγαμε μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού μαζί. Στα διαλύματα, ξέρετε, που παίζαμε, εκεί πολλές φορές τα παιχνίδια κατέληγαν σε αψιμαχίες. Εκείνος δεν έπαιρνε μέρος, γιατί ήξερε ότι ήταν γερός. Παρακολουθούσε από κοντά. Μας ψιλοσνόμπαρε κιόλας. Όταν έβλεπε όμως ότι ερχόμουν στα δύσκολα, έτρεχε και με βοηθούσε. Έπαιρνε το μέρος μου. Ήταν σαν να λένε ο φύλακας άγγελός μου. Αλλά να δείτε τι γινότανε. Ήτανε λιγάκι έτσι. Το πρωί πάντα αργούσε να έρθει στο σχολείο. Ερχότανε όταν είχαν αρχίσει πια τα μαθήματα και είχε και έτοιμη τη δικαιολογία στην παρατήρηση του δάσκαλου. Το βαποράκι φταίει, κύριε», έλεγε, και είχε έτοιμη και την απάντηση στην παρατήρηση που του έλεγε ο δάσκαλος. «Βρε εσύ καλά, και άλλοι συμμαθητές σου που έρχονται με το ίδιο βαποράκι, γιατί έρχονται και δεν αργούν, έρχονται γρήγορα και δεν αργούν στα μαθήματα όπως εσύ». Να, εκείνη έλεγε, «Περπατούν πιο γρήγορα, κύριε δάσκαλε», και ο δάσκαλος τον είχε στον μαύρο πίνακα. Τον είχε τελευταίο, στο τελευταίο θρανείο πίσω, καθόταν, και όταν τον φώναζε για να πει μάθημα, έλεγε, «Ο Νάσης, ο Έσχατος, στα θρανία», επειδή έτσι και το όνομά του, Έσχατος των μαθητών, λέει, επειδή το όνομά του άρχιζε από ωμέγα, και ο Έσχατος των μαθητών, καθόταν πίσω-πίσω στα θρανία. Μερικές μέρες χάθηκε. Δεν τον βλέπαμε. Νομίζαμε ότι αρρώστησε. Επέστρεψε μετά από λίγο και τότε από κάτι ψιθύρους, κάτι διαδόσεις, μάθαμε ότι είχε αποβληθεί δύο λίγας ημέρας. Γιατί? Ήτανε μπερμπαντάκος πάντα. Γιατί, λέει, είχε παρενοχλήσει την καθηγήτρια των Αγγλικών, μία 19χρονη, έτσι, ξανθούλα, όμορφη, πολύ όμορφη Αγγλιδούλα, πολύ όμορφη, την είχε παρενοχλήσει. Αυτά με τον Ωνάση, και για να μην νομίζετε ότι λέω πάντα για εργατικούς ανθρώπους και για έτσι
ονομαστούς που έγιναν στη συνέχεια, να σας πω και για τον Στέφανο. Ήταν και αυτός πράτης, πλανόδιος έμπορος. Αυτός ντυνόταν ανάλογα την εποχή. Τι έκανε λοιπόν? Έπαιρνε υφάσματα με φανταχτερά χρώματα και έκανε τα παντελόνια του, έκανε τα σακάκια του. Λένε ότι ήταν από γυναικεία υφάσματα. Και έτσι ήταν πάντα πολύ εντυπωσιακός, πολύ φανταχτερός. Έκανε μπαμ που λέμε. Και πουλούσε την πραμάτια του, ήταν πλανόδιος και αυτός. Πλανόδιος γυρολόγος ήταν στις κυράδες. Καρούλια, δαντέλες, λάστιχα και πολλά πολλά άλλα πράγματα, μέχρι και δακτυλίθρες είχε έτσι. Ήτανε πάντα, πάντα, πάντα πολύ έτοιμος και πολύ καλά οργανωμένος. Α, είχε και φόμπιζού, είχε και φόμπιζού και μάλιστα λένε ότι ήταν ευρωπαϊκά, είχαν και ετικέτα επάνω. Τι έκανε, πώς τα μόστραρε όμορφα, όμορφα, πάνω στα φανταχτερά του ρούχα τα έβαζε και έτσι ήτανε όλα πολύ ωραία στολισμένα και φαινότανε, φαινόταν έτσι και ήταν όλος φανταχτερός μαζί. Να σας πω και για τον άλλον, το φωτογράφο, είχαμε και φωτογράφο, πλανόδιος κι αυτός, γυρολόγος κι αυτός, γυρολόγος, είχε το λαιμό του κρεμασμένες στους ώμους του, κρεμασμένες τσάντες στα χέρια του και τα λοιπά, και μετά είχε μέσα σε αυτά, είχε βιβλία, μυθιστορήματα έτσι με πολύ συγκινησιακά, που τότε ήταν της μόδας. Ήταν τότε πολύ της μόδας ο Βίκτορ Ουγκό, ο Ντεβό, τα διάβαζαν οι κυρίες και οι δεσποινίδες, δακρύβρεχτα και έκλαιγαν, δάκρυ να δείτε, ναι, ναι. Ήταν και ο φωτογράφος, να και ο Στεφανής, να και ο Νάσης, να και ο θειός μου με τα καράβια, να και εγώ που δούλευα, να και οι χιώτες που ήταν καλοί, έμποροι και γυρολόγοι.